Φωτιές. Θα συνεχίσουμε. Διότι στην Κεφαλονιά είχαμε ένα άγριο βράδυ για τους κατοίκους στην κοινότητα Σπαρτιά. Λογικά το προφέρω σωστά. Στην Κεφαλονιά, δύο τα μέτωπα της φωτιάς, τα οποία ξεσπάσανε μέσα στην νύχτα. Θα διερευνηθεί, πρέπει να σας πω, αυτή η φωτιά. Το ένα μέτωπο, μάλιστα, κατά τη διάρκεια της νύχτας πλησίασε προς τα πρώτα σπίτια στις παρυφές της κοινότητας. Ήταν άμεση και έγκαιρη όμως η επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Κατάφερε μέσα στην νύχτα. Το ένα το μέτωπο, το επικίνδυνο, να το θέσει υπό έλεγχο και εν συνεχεία τις πρώτες πρωινές ώρες και με την βοήθεια εναέριων μέσων πυρόσβεσης αρχικά να οριοθετήσει το δεύτερο μέτωπο, το οποίο είχε απομακρυνθεί βέβαια από την κοινότητα, και εν συνεχεία να το θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Άμεση και έγκαιρη λοιπόν η επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι εκεί στην Σπαρτιά, όπως και να το κάνεις, δεν κοιμήθηκαν ήσυχα, έξω ήταν από τα σπίτια τους. Βέβαια, αν μας λες ότι ήταν πάρα πολύ κοντά οι φλόγες στα σπίτια, αλλά και χθες το τόνισες ότι τη νύχτα οι πυροσβέστες μπορούν να επιχειρήσουν καλύτερα από την άποψη ότι έχουν καλύτερη εικόνα της φωτιάς. Πολύ σωστά, ναι, γιατί τη βλέπουν και μπορούν να την χτυπήσουν απευθείας. Να μας δώσει όμως περισσότερα στοιχεία για το τι συμβαίνει τώρα, Θεοδόσιμο, ο κύριος Σταύρος Στραβλός, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση στην Κεφαλονιά? Καλημέρα από την Κεφαλονιά. Η φωτιά στα Σπαρτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Όπως είπε και ο συνάδελφός σας, ήταν έγκαιρη και πολύ γρήγορη η επέμβαση των πυροσβεστικών μας δυνάμεων, στους οποίους θα ήθελα να συγχαρώ. Ενώ είχαμε και μία φωτιά χτες στη Λακύθρα. Η μία φωτιά στη Λακύθρα περιορίστηκε στα 5 στρέμματα καμένης γης, ενώ στα Σπαρτιά η ζημιά ήταν περίπου 10 στρέμματα που έγινε, από τις πληροφορίες που έχω. Στην αρχή της αντιπυρικής περίοδου έχουμε 30 ενάρξεις φωτιών, αλλά ευτυχώς η πυροσβεστική υπηρεσία, όσο και οι εθελοντές, που έχουμε μια πολύ, πολύ καλή βοήθεια από τις εθελοντικές μας ομάδες, δεν τις έχουν αφήσει να εξελιχθούν. Πολύ σημαντικό αυτό. Παραμένουν, φαντάζομαι, και αυτή τη στιγμή στον τόπο των πυρκαγιών αυτές οι δυνάμεις μαζί με τις δυνάμεις πυροσβεστικής. Για πάνε ενδεχόμενο, έτσι. Η κατάσταση, η καιρική κατάσταση στο νησί ποια είναι? Έχετε ανέμους που φοβάστε? Δεν έχουμε δυνατό άνεμο. Έχουμε ένα μικρό αεράκι, ευτυχώς. Παραμένουν οι δυνάμεις εκεί. Έχουν ακόμα πολύ κορμί από τις ελιές που φωκαίουν και πρέπει να είναι εκεί και να σιγά σιγά να τις σβήσουν, γιατί αυτό είναι επικίνδυνο για να γίνει φωτιά. Όμως το καλό είναι ότι αυτή η δύσκολη νύχτα που περάσαμε, με την έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεών μας, ουσιαστικά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά. Και να μείνει πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.